Και έχουμε μαζί μας τον Διευθυντή του Έθνος GR, τον κύριο Αδάμο Ζαχαριάδη. Καλημέρα, Αδάμο. Καλή σας μέρα. Καλημέρα και σε ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας. Και πάμε και στις συνδέσεις μας. Έχουμε τον συνάδελφο Διαμαντή Σεϊτανίδη από το ημερησία.gr. Καλημέρα, Διαμαντή. Καλημέρα σας. Τον κύριο Χρήστο Μαυρομάτη, ο οποίος είναι δικηγόρος της οικογένειας του 29χρονου Μιχάλη Κατσούρη. Και τον καλημέρα σας, κύριε Χρήστο, κύριε Μαυρομάτη. Και τον κύριο Σταύρο Μπαλάσκα, ο οποίος είναι ειδικός αστυνομικός αναλυτής. Καλημέρα, κύριε Μπαλάσκα, και σε εσάς. Και βέβαια, το μείζον θέμα που θα μας απασχολήσει σήμερα και λόγω της σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου, αρχικά με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον πρόεδρο της UEFA και στη συνέχεια με τους ιδιοκτήτες των τεσσάρων μεγάλων ΠΑΕ για το μείζον θέμα της οπαδικής βίας και του χουλγανισμού, με το μήνυμα που θέλει να εκπέμψει η κυβέρνηση, το μήνυμα της μηδενικής ενοχής σε τέτοια φαινόμενα οπαδικής βίας που κοστίζουν ζωές. Και θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Μαυρομάτη τι περιμένει από αυτή τη σύσκεψη, γιατί εκπροσωπεί την οικογένεια που πονάει περισσότερο από όλους τούτη τη στιγμή και δεν είναι άλλη από την οικογένεια του 29χρονου Μιχάλη Κατσούρη. Καλημέρα, κύριε Μαυρομάτη. Καλημέρα σας, καλημέρα σας και χρόνια πολλά. Κοιτάξτε, τέτοιες σκέψεις έχουν γίνει και στο παρελθόν και σε πολιτικό επίπεδο και σε αθλητικό επίπεδο και με τους ιδιοκτήτες των μεγάλων ΠΑΕ. Να σας πω την αλήθεια, πολύ αισιόδοξος δεν είμαι. Και δεν είμαι πολύ αισιόδοξος διότι συμμετέχει ο επικεφαλής της UEFA, ο οποίος με τη στάση του η UEFA έδειξε ότι δεν πολύ ενδιαφέρεται. Είχαμε τη δολοφονία ενός ανθρώπου και... Και το παιχνίδι δεν αναβλήθηκε, έτσι δεν είναι, κύριε Μαυρομάτη? Η μόνη επιλογή της UEFA ήταν να αναβληθεί το παιχνίδι μία εβδομάδα. Δηλαδή ο πόνος μιας οικογένειας μετρήθηκε μία εβδομάδα. Το λέω, μακάρι αυτή η σύσκεψη να προχωρήσει σε επιλογές οι οποίες να είναι καλές και να... Εγώ δεν είμαι αισιόδοξος, αυτό είναι μια προσωπική εκτίμηση όμως. Και σας λέω ότι η επιλογή της UEFA ήταν να μην αποβληθεί η ομάδα, η οπαδή της οποίας ήρθαν στην Αθήνα και κάνουν αυτά που κάνουν. Η επιλογή της UEFA ήταν τα παιχνίδια να γίνουν κανονικά, απλά με μια χρονική απόσταση. Γι' αυτό λέω ότι δεν είμαι πολύ αισιόδοξος. Να πω... Κύριε Μαυρομάτη, να ρωτήσουμε, εάν έχετε ενημέρωση από την ελληνική αστυνομία για την πορεία των ερευνών και αν, βρίσκονται κοντά οι αστυνομικοί, οι αρχές στον εντοπισμό. Όχι. Και δεν είναι και σωστό αυτό. Η ελληνική αστυνομία δεν ενημερώνει την οικογένεια της παθούσης μεριάς. Και δεν είναι και σωστό αυτό. Η ελληνική αστυνομία θεσμικά ενημερώνει τον εισαγγελέα και τον ανακριτή. Όταν ολοκληρώσει η ελληνική αστυνομία, οι ερευνητές της ελληνικής αστυνομίας, τα εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας ολοκληρώσουν τις έρευνές τους πάνω στο βίντεο, στα τηλέφωνα, στο βιολογικό υλικό, θα ενημερώσουν τον κύριο εισαγγελέα, θα καταθέσουν τα πορίσματα στην κυρία ανακρίτρια, ώστε και η κυρία ανακρίτρια πλέον να κάνει αυτά τα οποία δεν την βοηθούσε, να κάνει αυτά που πρέπει να κάνει, να αποδώσει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας, να αποδώσει κατηγορίες απόπειρες ανθρωποκτονίας, γιατί έχουμε και τραυματισμένους, που δεν τη βοηθούσαν την κυρία ανακρίτρια η αρχική δικογραφία. Νομίζω η ελληνική αστυνομία θα ενημερώσει εκεί που πρέπει. Από τις διαδικασίες της έρευνας της αστυνομίας, εσείς είστε ικανοποιημένος? Γιατί βλέπουμε αρκετά δημοσιεύματα, προκύπτουν πολλά ζητήματα για τον τρόπο που έγινε αυτή η έρευνα. Πότε λήφθησαν τα δείγματα DNA, το ζήτημα με τη γέφυρα, που κοιτάνε οι κάμερες, όλα μια σειρά από δημοσιεύματα. Γύρουν πολλά ερωτήματα για τον τρόπο που γίνεται αυτή η έρευνα. Κοιτάξτε, θα μου επιτρέψετε να μην τοποθετηθώ αρνητικώς σε σχέση με την δουλειά που κάνει τώρα η ελληνική αστυνομία. Είμαι αισιόδοξος ότι θα καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα. Δεν θέλω να με αρνητικά σκεπτόμενο και να πω ότι μετά το φιάσκο της καθόδου εδώ των Κροατών και των ενεργειών που έκανε η αστυνομία και ουσιαστικά τους άφησε να κάνουν αυτά που κάνανε, θεωρώ, πιστεύω ως πολίτης ότι δεν θα οδηγηθούμε σε δεύτερο φιάσκο ώστε να μην έχουμε στα χέρια μας με αποδείξεις τον δολοφόνο ή τους δολοφόνους του Μιχάλη.
Δεν θέλω αυτή τη στιγμή να κάνω αρνητικές εκτιμήσεις, διότι είναι ένα έργο το οποίο εξελίσσεται. Είναι μια διαδικασία η οποία εξελίσσεται. Θεωρώ, και δεν το λέω αυτό για να πω μια καλή κουβέντα για την αστυνομία, θεωρώ όμως, επειδή είναι μια διαδικασία η οποία είναι δυναμική, είναι μια διαδικασία η οποία εξελίσσεται, ας αφήσουμε τους ερευνητές να κάνουν τη δουλειά τους και να οδηγηθούμε σε αυτά τα συμπεράσματα τα οποία ακόμα και σήμερα που μιλάμε μας λείπουν ως συμπεράσματα. Ποιοι σκοτώσανε, ποιοι τραυματίσανε, αυτά τα θέλει όμως η ανάκριση, τα θέλει. Πώς σχεδιάστηκε, κύριε Μαυρομάτη, αυτή η κάθοδος, γιατί αποκλείεται αυτοί οι άνθρωποι να έρθουν μόνοι τους, χωρίς συνεργούς. Έτσι, αυτό νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό και να φτάσουν μέχρι την... Να πω κάτι πολύ σύντομα, επειδή ακούω για ραντεβού. Δεν υπήρχε ραντεβού. Εγώ δεν μίλησα για ραντεβού. Μίλησα... Όχι, άλλο λέω. Ένα και μοναδικό ραντεβού υπήρξε. Των οπαδών των Κροατών με Έλληνες οπαδούς συγκεκριμένης ομάδας που τους περιμένανε σε ένα, ή στην Ειρήνη ή στα Πευκάκια ή σε κάποιον σταθμό τρένου. Δεν υπήρχε άλλο ραντεβού. Γι' αυτό μιλάω. Έτσι φαίνεται, κύριε Μαυρομάτη. Οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν προμηθεύτηκαν φωνικά λοιπόν όπλα και έφτασαν με ένα μαγικό τρόπο από την Κροατία στην Νέα Φιλαδέλφεια. Νομίζω όμως ότι είναι απαίτηση όλων η έρευνα να είναι σε βάθος, να ανοίξουν τα τηλέφωνα των Κροατών. Κατά την κάθοδό τους, με ποιους Έλληνες μιλούσαν? Όταν μπήκαν στα ελληνικά σύνορα οι Κροάτες, με ποιους μιλούσαν? Δεν ήρθαν έτσι, με κάποιους μιλούσαν. Και τα τηλέφωνα θα δώσουν απαντήσεις. Με ποιους Έλληνες μιλούσαν? Κατανοείται ότι προφανώς οι Κροάτες δεν ξέραν τα στενάκια του Περισσού και της Φιλαδέλφειας στο γήπεδο. Κάποιος τους το είπε αυτά. Όλα αυτά λοιπόν θα τα δείξει η ανάκριση με τη βοήθεια της ελληνικής αστυνομίας. Ας ελπίσουμε αυτή τη στιγμή, μετά το κακό, δυστυχώς, να σταθεί η αστυνομία στο ύψος των περιστάσεων και να συμπληρώσει την εικόνα. Μάλιστα. Να βάλουμε λίγο και τους υπόλοιπους στην κουβέντα, και μια που έχουμε σήμερα την σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου του Πρωθυπουργού με τον επικεφαλής της UEFA και μετά με τους αρμόδιους υπουργούς και τους εκπροσώπους των ιδιοκτητών των ΠΑΕ, να ρωτήσω τον Διαμαντίτο Σαϊδανίδη, ο οποίος είναι στο πολιτικό ρεπορτάζ του ημερησία.gr, τι πρέπει να περιμένουμε από αυτή την σύσκεψη και αν πρέπει να περιμένουμε κάτι διαφορετικό, ας πούμε κάτι διαφορετικό από τις συσκέψεις, από αντίστοιχες συσκέψεις που έχουμε δει άλλες φορές στο παρελθόν. Κοιτάξτε, μετά την πρωτοφανή αυτή γκάφα ή το φιάσκο της ελληνικής αστυνομίας που οδήγησε στο θάνατο του Μιχάλη, το οποίο φιάσκο νομίζω ότι δεν έχει προηγούμενο μετά από το φιάσκο της Λουίζης Ριανκούρ, νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο φιάσκο της ελληνικής αστυνομίας. Υπήρξαν πολλές σκέψεις στο εσωτερικό της κυβέρνησης, όπως λέει το ρεπορτάζ. Δηλαδή, μπήκαν στο τραπέζι διάφορα μέτρα, από το πιο απαλό, να το πω έτσι, μέχρι το πιο σκληρό. Οι γνωστοί οπαδοί της Θάτσερ είπαν να πετάξουμε έξω τις ελληνικές ομάδες από τα ευρωπαϊκά κύπελλα, ώστε να μπορέσουμε να ξεδοντιάσουμε αυτό το τέρας των βιαιοτήτων που προέρχονται από τις οργανωμένους οπαδούς των μεγάλων ομάδων. Η δική μου πληροφόρηση λέει ότι ο Πρωθυπουργός άκουσε όλες τις εισηγήσεις, πήρε και μερικές μέρες για να μπορέσει να καταλήξει, και νομίζω ότι αυτό που έχουμε να περιμένουμε σήμερα είναι το εξής. Υπήρξε μια διαδικασία από το 20. Το 20 επίσης υπήρξε μια προσπάθεια αντιμετώπισης της οπαδικής βίας. Υπεγράφηκε ένα συνυποσχετικό, το οποίο δυστυχώς δεν βελτίωσε θεαματικά τα πράγματα, να το πω έτσι. Ήρθε η απευθής δολοφονία του Άντι Καμπανού στη Θεσσαλονίκη, η οποία επίσης προχώρησε κάποια πράγματα, και τώρα η κατάληξη της πολιτικής της κυβέρνησης είναι ότι από τη δική της πλευρά θα υπάρξει μια ουσιαστική αυστηροποίηση των ποινών που αφορούν σε αδικήματα οπαδικής βίας. Δηλαδή, δεν υπάρχει πια περίπτωση να είναι κάποιος ο οποίος ασκεί οπαδική βία να συλληφθεί και να μείνει ελεύθερος. Θα περάσει ένα αρκετό διάστημα
στη φυλακή, ενώ κλεισμένο στη φυλακή. Ακόμα και για μικρή ποινή, Διαμαντή. Ακόμα και για ένα μικρό αδίκημα. Αυτό λέει το ρεπορτάζ. Ακόμα και για ένα μικρό αδίκημα. Ακόμα και για μια εξάμηνη ποινή, δύο ή τρεις μήνες. Θα την εκτείει. Θα εκτείει την ποινή στη φυλακή. Ως αποτροπή. Αυτή είναι η πλευρά της πολιτείας, αγαπητοί συνάδελφοι και κυρίες και κύριοι. Υπάρχει όμως και η πλευρά των ΠΑΕ. Δηλαδή, αν δεν υπάρξει, και γι' αυτό δεν πήγε η κυβέρνηση σε μια πιο, να το πω, θεαματική κίνηση, όπως η απαγόρευση της συμμετοχής των ελληνικών ομάδων. Γιατί σκέφτηκε από την άλλη πλευρά ότι είναι αδύνατον, δεν είναι σωστό μάλλον, να θέσεις απέναντι στην πολιτεία μια σειρά ανθρώπων οι οποίοι έχουν κάνει μια επιλογή ομάδας, δηλαδή ο καθένας που ασχολείται με το ποδόσφαιρο κάτι είναι, άλλος Ολυμπιακός, άλλος Παναθηναϊκός, άλλος ΑΕΚ, άλλος ΠΑΟΚ, και οι οποίοι θα ήθελαν να δουν τις ομάδες τους να παίζουν και στην Ευρώπη κλπ. Χωρίς να έχουν οι άνθρωποι αυτοί, που είναι πολλοί στην χώρα μας, σχέση με οπαδική βία. Άρα αυτό που κάνει σήμερα η κυβέρνηση είναι να προσπαθήσει να βρει μια χρυσή τομή με τους τέσσερις ισχυρούς άνδρες των τεσσάρων μεγαλύτερων ΠΑΕ. Δεν πρέπει να υποτιμούμε το γεγονός ότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν και άλλες επιχειρήσεις και συνεπώς έχουν πολύ συγκεκριμένες και όχι μικρές διαφορές μεταξύ τους. Άρα πρέπει, είναι δύσκολη εξίσωση, να το πω έτσι. Δηλαδή πρέπει να συμφωνήσουν τουλάχιστον οι τέσσερις μεγάλοι ότι σε συγκεκριμένα πράγματα αντιμετώπιση της οπαδικής βίας, και η παρουσία του Προέδρου της UEFA, παρά το γεγονός ότι έχει δίκιο ο κ. Μαυρομάτης αυτό που είπε, δεν στάθηκε η οργάνωση, η ομοσπονδία αυτή στο ύψος των περιστάσεων. Ναι. Παρόλα αυτά συνεχίζει να υφίσταται ως δομή και δεν μπορεί μια ρεαλιστική πολιτική μιας κυβέρνησης να την παρακάμψει, να την παραβλέψει. Άρα είναι σημαντικό το ότι βλέπει τον Τσέφεριν νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης και αμέσως μετά συναντάει τους τέσσερις ισχυρούς άνδρες των μεγαλύτερων ΠΑΕ. Χωρίς την συνδρομή των ΠΑΕ δεν πρόκειται το θέμα αυτό να λυθεί. Όπως και εσύ πολύ καλά γνωρίζεις, αυτοί είναι οι άνθρωποι που ελέγχουν τις ομάδες, αυτοί είναι οι άνθρωποι που είναι υπεύθυνοι για τις λέσχες των οπαδών. Εκεί φαίνεται ότι φωλιάζει το κακό και οι λέσχες θα πρέπει να ελεγχθούν, και που μάλλον εσύ, δεν Αδάμο, ελέγχονται βλέπεις, μετά τον νόμο του 2022 όπως προέβλεπε. Αντίστοιχες συσκέψεις έχουν ξαναγίνει στο παρελθόν. Και πέρσι και πρόπερσι και πριν 4 χρόνια έχουν ξαναγίνει αυτά τα ραντεβού. Εγώ θέλω να βάλω δύο διαστάσεις. Δεν το θυμάμαι να έχει γίνει με όλους τους επικεφαλείς κοινό ραντεβού με τον Πρωθυπουργό. Δεν το θυμάμαι αυτό. Ναι, έχει γίνει και με τον, και με συνάντηση και με τον κύριο Τσεφερίν, τον πρόεδρο της UEFA. Έχουν ξαναγίνει και προσκλήσεις και συμμετείχαν ορισμένοι από τους επικεφαλείς των ΠΑΕ σε συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου, αν θυμάμαι καλά, με τον κύριο Μητσοτάκη. Η ουσία είναι η εξής. Υπάρχουν τρία σημεία κατά την άποψή μου. Το ένα είναι το θέμα του χουλικανισμού, το οποίο αντιμετωπίζεται με διάφορους τρόπους. Είπε και ο αγαπητός συνάδελφος ότι υπάρχει, ας πούμε, το δόγμα της Θάτσερ, που είναι σκληρή καταστολή, που είναι αποκλεισμός των ομάδων από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, το οποίο στην πραγματικότητα τι έκανε στη Βρετανία? Έβγαλε τη βία από τα γήπεδα και άφησε τη βία εκτός γηπέδων, στα μπαρ, ναι, στα συναντήσεις. Το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα είναι αυτό που ζήσαμε. Δεν έγινε σε κάποιο γήπεδο, σε κάποιο αγώνα το συγκεκριμένο επεισόδιο. Ένα ραντεβού οπαδών έξω από το γήπεδο, το οποίο μπορούσε να γίνει οποιαδήποτε μέρα, σε οποιαδήποτε στιγμή. Άρα το φαινόμενο είναι πολύ ευρύτερο. Το δεύτερο σημείο είναι ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν έχουμε να κάνουμε δυστυχώς ή ευτυχώς με ένα γενικόλογο ή μάλλον με ένα γενικό χουλικανισμό. Έχουμε να κάνουμε με πολύ συγκεκριμένο χουλικανισμό, με πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, που είναι τα ακροδεξιά χαρακτηριστικά που έχουν και η ιστορία που έχει ο συγκεκριμένος πυρήνας οπαδών της Δυναμό Ζάγκρεπ. Με όλη την ιστορία που κουβαλάει στην Κροατία, με όλες τις σχέσεις με τις ακροδεξιές πολιτικές ομάδες και οργανώσεις της χώρας της, και με όλες τις διασυνδέσεις που έχει με αντίστοιχες ομάδες στην Ευρώπη.
Άρα και αυτό είναι ένα ζήτημα που πρέπει να το δούμε. Νομίζω και το θέμα των αδελφοποιήσεων θα τεθεί έτσι σε αυτή τη σύσκεψη του Μεγάρου Μαξίμου. Το τρίτο είναι πολύ σωστό αυτό που είπες και εσύ και ο κ. Σιντανίδης για το ζήτημα των ΠΑΕ. Όμως δυστυχώς το πράγμα φαίνεται να έχει ξεφύγει πολλές φορές και στην Ελλάδα είναι μια τέτοια φορά. Οι δυναμικές των οργανωμένων οπαδών έχουν ξεφύγει πλέον από τον έλεγχο των ΠΑΕ σε πολύ μεγάλο βαθμό. Σε αυτό έχει δίκιο. Έχει δίκιο ο Αδάμος αυτό, ναι. Κύριε Μπαλάσκα, τι να περιμένουμε από την αστυνομία, η οποία μπορεί να μην τα πήγε καλά στην πρόληψη. Όλοι όμως ευχόμαστε ότι θα δείξει το άλλο της πρόσωπο τώρα, στη διάρκεια των ερευνών. Και έχουμε και τον επαναληπτικό αγώνα στις 19:08 το Σάββατο. Μην το ξεχνάμε αυτό. Αυτό είναι ένα πολύ κρίσιμο τεστ του τι θα γίνει. Θα πρέπει να κάνω μια μικρή τοποθέτηση επάνω στα όσα είπαν οι προλαλήσαντες. Σας ακούμε. Πρώτα απ' όλα έχει τεθεί στην Ελλάδα ένα θέμα για να λυθεί αυτό το πρόβλημα από τη ρίζα με την διάλυση των συνδέσμων. Οι σύνδεσμοι είναι αυτοί που προκαλούν το πρόβλημα συνεχώς και ξέρουμε πλέον ότι φωλιάζουν ακροδεξιά στοιχεία, φασίστες μέσα στους συνδέσμους, σε όλους τους συνδέσμους, σε όλες τις ομάδες, που ούτε οι ίδιες οι ομάδες μπορούν να τους ελέγξουν. Αυτό λοιπόν είναι ένα θέμα το οποίο έχει τεθεί σε άλλα τραπέζια πάρα πολλές φορές. Δεν ξέρω αν ποτέ γίνει και με ποιο τρόπο θα γίνει τέτοιο τρόπο τους, ώστε να μην υπάρχει γενικότερο πρόβλημα, βεβαίως και με την αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου. Τώρα βεβαίως έκανε πατάτα, έκανε φιάσκο, υπήρξε φιάσκο πραγματικό από την ελληνική αστυνομία και ήδη έχουν αρχίσει τα πράγματα εκεί πέρα να ερευνώνται εις βάθος, ούτως ώστε να την πληρώσουν αυτοί που πρέπει να την πληρώσουν και να μην ξαναγίνει ποτέ κάτι τέτοιο, μεγαλειώδες. Δηλαδή, υπήρχε μια καθίζηση του γοήτρου της ελληνικής αστυνομίας με όλη αυτή την υπόθεση. Αυτό βεβαίως εναλλάσσεται με μια άλλη κατάσταση. Αυτή τη στιγμή πάρα πολλοί εξειδικευμένοι και άξιοι αστυνομικοί υπάρχουν σε εργαστήρια, υπάρχουν στον δρόμο, υπάρχουν στη συλλογή πληροφοριών. Πάρα πολλές υποθέσεις, κύριε Παναγιώτη. Είναι κρίμα για το πρόσωπο. Εντάξει, δεν τζουβαλιάζουμε. Απλά λέμε ότι υπάρχουν ευθύνες. Ναι. Τεράστιες ευθύνες υπάρχουν στην αστυνομία. Όχι ευθύνες απλές, τεράστιες ευθύνες. Τεράστιες ευθύνες. Διότι όλα οδήγησαν σε ένα τραγικό θάνατο ενός νέου παιδιού από Κροάτες φασίστες Ναζί, οι οποίοι μπήκαν στη χώρα ανενόχλητοι και περιδιαβήκαν όλους τους νόμους σαν να ήταν κύριοι. Πέραν τούτου, αυτή τη στιγμή γίνεται μια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά, εξ όσων γνωρίζω, και στα εγκληματολογικά εργαστήρια και σε βίντεο τα οποία δεν έχουν δοθεί σε κανάλια και σε μέσα. Και σε άλλα στοιχεία τα οποία αξιοποιούν σαν τρελή αυτή τη στιγμή οι αστυνομικοί, γιατί το Α και το Ω για όλη την ελληνική αστυνομία και για να ανακάμψει και τον γοητρό της είναι να πιαστεί ο δολοφόνος, όπως καταλαβαίνετε. Να πιαστεί και να πάει στα μανταλάκια και να παραδοθεί στην ελληνική δικαιοσύνη ο φωνιάς του άτυπου. Γιατί αυτό που λέτε είναι σημαντικό. Υπάρχουν κρίσιμα βίντεο, υπάρχει κρίσιμο οπτικοακουστικό υλικό το οποίο δεν έχει δει το φως της δημοσιότητας και μπορεί να αφορά και το. Να σας κάνω μια ερώτηση, κύριε Φόσκολη. Θα βγάλει η αστυνομία παντιέρα ό,τι έχει και δεν έχει? Όχι. Απλά επειδή το είπατε, γι' αυτό σας ρωτώ. Σας το ξαναλέω ότι η αστυνομία έχει στοιχεία τα οποία αξιοποιεί, και όχι μόνο βίντεο, και τηλεφωνικές συνδιαλέξεις και πάρα πολλά στοιχεία τα οποία, και άλλα στοιχεία τα οποία δεν μπορούμε να πούμε δημόσια, τα οποία αξιοποιεί ακόμα και στο μόριό τους, έτσι ώστε να βγάλουμε, ακούστε πώς θα το πω, όχι μόνο τους συμμετέχοντες, όχι μόνο αυτούς οι οποίοι βοήθησαν, υποβοήθησαν κατά οποιοδήποτε τρόπο, αλλά τον κύριο αίτιο, ο οποίος σήκωσε το κεράκι του και αφαίρεσε τη ζωή του Μιχάλη. Καταλαβαίνετε ότι και για το γόητρο της ελληνικής αστυνομίας δεν είναι πάρα πολύ σοβαρό. Γιατί έρχονται και άλλες κατατομήσεις, έρχονται ενδεχομένως, όπως πανθυμολογείται, έκτακτες κρίσεις στην αστυνομία, που έχουν γίνει πάρα πολύ καιρό. Και καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ ζορισμένα τα πράγματα και για την αστυνομία και για τους αστυνομικούς. Πάντως έτσι λοιπόν. Γίνανε, έτσι δεν είναι. Ναι, κύριε Μπαλάσκα. Κανονικά οι κρίσεις στην ελληνική αστυνομία, κύριε Ζαχαριάδη, γίνονται μέσα Γενάρη. Ναι, έγιναν το Μάρτιο, λέω. Έγινε ειδική διαδικασία με εντολή Μαξίμου τον Μάρτιο, αν θυμάμαι καλά. Ναι, είχε γίνει με εντολή, δεν γνωρίζω εγώ πιανού. Η ουσία είναι ότι πολύ καλά το λέτε, ότι είχε γίνει. Ανά πάσα στιγμή, όταν κρίνει όμως το ΚΙΣΕΑ, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι μπορεί να γίνουν έκτακτες κρίσεις. Διότι θέλετε να σας πω και κύριε Ζαχαριάδη, μια και θέλετε εσείς το θέμα, για ποιο λόγο μπορούν να γίνουν έκτακτες κρίσεις ή να γίνει καρατόμηση μας, ναι, το Γενάρη. Γιατί μέχρι ένα βαθμό μπορείς και τους ξυρίζεις. Από εκεί και πάνω, όταν είναι στρατηγοί για να απομακρυνθούν, χρειάζεται κρίσεις. Όταν είναι στρατηγή και έχει τρία και δύο αδάμαντες ο άλλος επάνω του, χρειάζεται να φύγει με κρίσεις
και να γίνουν αλλαγές από την κεντρική ηγεσία του αρχηγείου της ελληνικής αστυνομίας, είναι πολύ δύσκολο να πάρεις ένα στρατηγό, έναν αρχηγό, έναν υπαρχηγό, έναν επιτελάρχη και να τον ξυρίσεις έτσι εν νυχτή. Εκεί χρειάζεται λοιπόν να υπάρχει μια συντεταγμένη διαδικασία η οποία θα σου δώσει και την ευκαιρία να κάνεις αλλαγές από την επιτηρίδα για να ανεβάσεις άλλους επάνω. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Νομίζω ότι θα είναι ένα θέμα που θα μας απασχολήσει πολύ από εδώ και στο εξής, γιατί η ανακριτική διαδικασία είναι σε εξέλιξη, το ίδιο και οι αστυνομικές έρευνες. Το υλικό που διοχετεύει η Ελλάς την ανακρίτρια, τους ανακριτές που χειρίζονται την υπόθεση, είναι πολύ. Μπορεί να οδηγήσει και σε άλλους. Και σε άλλους κατηγορουμένους, μην το ξεχνάμε, και κυρίως τον βασικό αυτόν που όλοι υπάρχουν θέλουμε. Υπάρχουν αρκετοί που δεν έχουν συλληφθεί. Υπάρχουν και κάποιοι που δεν έχουν ακόμα συλληφθεί, όπως όπου, συγγνώμη, θα υπάρξουν και άλλες συλλήψεις. Εξ όσων γνωρίζετε, υπάρχουν κάποιες άλλες συλλήψεις, κάποιοι άλλοι που έχουν εντοπιστεί και βεβαίως καταλαβαίνετε ότι σε αυτό το παιχνίδι μπλέκονται και κάποιοι Έλληνες, οι οποίοι αυτή τη στιγμή έχουν μπει στο στόχαστρο της ελληνικής αστυνομίας και δεχομένως να συλληφθούν. Μπορώ να πω κάτι για το διατάφτα. Ένα τελευταίο, κύριε Μπαλάκα, για να ένα τελευταίο σε ένα δευτερόλεπτο. Δεν πρέπει στην Ελλάδα να συγχαίρομαι τις ΠΑΕ, τις ομάδες, με αυτούς τους αλήτες, οι οποίοι είναι ακροδεξιοί και ναζί, οι οποίοι μπορεί να είναι ακόμα και Έλληνες και χρησιμοποιούν τα σύμβολα και τα χρώματα της κάθε ομάδας για να ξεφτυλίσουν και να μαυρώσουν το ελληνικό ποδόσφαιρο. Είναι λάθος, γιατί και πρέπει να βοηθήσουν και οι ομάδες σε αυτό. Έχετε δίκιο. Οι ομάδες στην Ιταλία μπορούν να πάρουν, έχουν τα κλειδιά, μπορούν να πάρουν τα κλειδιά και να κλείσουν όλους τους συνδέσμους αύριο το πρωί, να κάνουν μια κεντρική διάθεση εισιτηρίων και άλλων θέσεων των ομάδων και να τελειώσουμε αυτόν τον καρκίνο. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μαυρομάτη, κύριε Μπαλάσκα, Διαμαντή Ιτανίδη, Αδάμο Ζαχαριάδη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και καλημέρα.